Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, ανεβάζει στροφές εν ώψη της ΔΕΘ και ετοιμάζει δέσμη μέτρων τόσο για την ακρίβεια όσο και για την ασφάλεια. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας στο στούντιο. Έχει πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει μία γεύση από τις προγραμματικές. Δεν ξέρω αν περιμένουμε εκπλήξεις, Γιάννη. Έχουν ήδη σταλεί εισηγήσεις των Υπουργείων προς το Μέγαρο Μαξίμου για τις προτάσεις τους, για τα μέτρα τα οποία μπορούν να αποφασιστούν και για τις δράσεις που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Την επόμενη εβδομάδα και μετά την επιστροφή την Δευτέρα το βράδυ του κ. Μητσοτάκη από την Κύπρο, που θα βρεθεί για την τριμερή με το Ισραήλ και την Κύπρο, θα αποκρισταλωθούν οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και αυτά τα οποία θα συμπεριλάβει στην ομιλία του στις 9 Σεπτεμβρίου από το Βήμα του Βελιδίου. Ωστόσο, αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι η έμφαση θα δοθεί στις μεταρρυθμίσεις. Θα είναι κυρίως ένα μεταρρυθμιστικό καλάθι, όπως λένε χαρακτηριστικά, σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, το δημόσιο και η δικαιοσύνη, ώστε, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, να φτάσουμε σε όλους τους τομείς στα ευρωπαϊκά στάνταρ πλέον, εκεί που η χώρα έχει στερήσει και λόγω της μακροχρόνιας κρίσης από την οποία εξήλθε. Από εκεί πέρα όμως δεν πάει να πει αυτό ότι δεν θα υπάρχουν και οικονομικά μέτρα. Στα οικονομικά μέτρα η έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων, πάντα μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που υπάρχουν. Εδώ εξετάζεται η επέκταση του Market Pass έως το τέλος του έτους. Να δοθεί πλέον ένα επίδομα σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, είναι αυτοί που δεν θα δουν αύξηση από το νέο έτος. Η διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης μένει να δούμε αν θα αφορά και το ποσό που θα δοθεί ή μόνο τους δικαιούχους. Η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ σε τομείς όπως η εστίαση και ο πολιτισμός. Αλλά όπως είπαμε χθες, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky εξετάζεται από την κυβέρνηση να δοθεί και ένα επίδομα στους πυροσβέστες που δίνουν όλο το καλοκαίρι την μάχη στην πρώτη γραμμή με τις πυρκαγιές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ.